Εντάξει, νομίζω ότι η κυρία Στρατινάκη στην κατεύθυνση που δίνει συνολικότερα το Υπουργείο και η κυβέρνηση προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να μας πει ότι είναι σε όφελος του εργαζόμενου και ότι μάλιστα ο ίδιος θα ζητάει να δουλεύει 10 ώρα, 11 ώρα, ακόμα και 12 ώρα, πιθανόν και 13 ώρα, γιατί μέσα στο νομοσχέδιο επίσημα πλέον και το διάλειμμα βγαίνει εκτός χρόνου εργασίας. Το διάλειμμα που δικαιούμαστε, που μέχρι τώρα ήταν μια κατάκτηση των εργαζομένων μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις κλαδικές, τις επιχειρησιακές, να είναι εντός του ωραρίου και με αυτόν τον νόμο επισημαίνεται να βγαίνει εκτός, θα μπορεί ο εργαζόμενος υποτίθεται ατομικά να ζητάει για να δουλεύει μέχρι και 10 ώρες την ημέρα και ταυτόχρονα επεκτείνεται ο αριθμός των υπεριοριών που θα μπορεί να δουλεύει μέχρι και τις 150 το χρόνο, δηλαδή 200 και 150-350 ώρες παραπάνω το χρόνο, και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία βάζουν εμπόδια καινούργια και αυτή η κυβέρνηση, πατώντας τους νόμους όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση και στην απεργία. Δηλαδή, και συγκεκριμένα, συγκεκριμένα κύριε Περάκη, συγκεκριμένα πράγματα να λέμε, γιατί αφορά τον κόσμο το θέμα. Προσπάθεια ηλεκτρονικού φακελώματος, όπου για να αναγνωρίζεται μια συνδικαλιστική δράση θα πρέπει να δίνει τα μητρώα ονόματα διευθύνσης και τηλέφωνα στο Υπουργείο Εργασίας και όχι στα δικαστήρια όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Θα πρέπει και για ποια κάρτα λέτε καταργή τώρα, για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, λέτε, για ποια κάρτα λέτε, συγγνώμη. Για το Γενικό Μητρώο των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, στο οποίο για να αναγνωρίζει πλέον με βάση αυτό το νομοσχέδιο να αναγνωρίζεται μια συνδικαλιστική οργάνωση, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέτει αυτά τα στοιχεία που ζητάει το Υπουργείο. Το λέει μέσα το νομοσχέδιο. Να. Και σε άλλο σημείο για απαγορεύει. Για να νομιμοποιούνται προφανώς και οι αποφάσεις των συνδικαλιστικών αυτών οργανώσεων. Για να μπορεί ακόμα και να διαπραγματευτεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Πώς το λένε, απαγορεύει σε συγκεκριμένους κλάδους επί της ουσίας την απεργία, με αυτό που είπατε τώρα στο τέλος την κυρία Στρατινάκη, όταν μιλάει για το 30% να λειτουργεί μια επιχείρηση σε μέρα απεργίας, τι λέει? Απαγορεύει στους εργαζόμενους να κάνουν απεργία επί της ουσίας. Λέει ότι, εγώ, αν κατάλαβα καλά τώρα, δεν ξέρω, με διορθώνετε, μπορεί να μην το έχουμε καταλάβει σωστά, ότι σε υπηρεσίες και οργανισμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν και με συγκεκριμένες δομές, υποδομές μάλλον της χώρας, θα πρέπει να υπάρχει ένα αυξημένο προσωπικό ασφαλείας. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό, θα είναι 30-33. Το προσωπικό ασφαλείας υπάρχει για να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν φθορές, ζημιές στις εγκαταστάσεις μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, και μέχρι σήμερα με τους υπάρχοντες νόμους μάλιστα σε ορισμένες τέτοιες επιχειρήσεις ευαίσθητες ήταν ακόμα μεγαλύτερο από το 33%. Σωστό. Πολλές φορές έφτανε στο 40%. Είναι άλλο πράγμα να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας για να διασφαλίζεται ότι δεν θα καταστραφούν υποδομές μιας επιχείρησης, δεν θα πάρουν φωτιά, καταλαβαίνετε τι λέμε. Ναι, φυσικά. Και άλλο πράγμα να υποχρεώνει σε μέρα απεργίας τους εργαζόμενους να δουλεύουν. Αυτό κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό μας λέει το νομοσχέδιο του Υπουργείου. Κύριε και Κουτσούκη, πέρα Κουτσούκη. Από αυτό, το κύριο είναι, αν μου επιτρέπετε, ναι, μια τομή, και θα κλείσω με αυτό. Από το 1920 στο ελληνικό δίκαιο, από την πρώτη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας που κυρώθηκε στην ελληνική δημοκρατία το 1920, να το πούμε έτσι, απαγορεύεται ακόμα και με τη θέληση του εργαζόμενου να ανταλλαχθεί χρόνος εργασίας με οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και με τη συνένεσή του, για να προστατευτεί ο εργαζόμενος. Σήμερα λοιπόν με αυτό το νομοσχέδιο, με ατομική διαπραγμάτευση ο εργαζόμενος απέναντι στον εργοδότη, που κάποια παραδείγματα τα είπατε κι εσείς, εδώ τους πηγαίνανε χέρι-χέρι στο ATM για να πάρουν πίσω το δώρο, υποτίθεται ότι ελεύθερα, το υποτίθεται και το ελεύθερα σε πολλά εισαγωγικά, θα δηλώνει ότι δέχεται ή ότι θέλει να δουλεύει δεκάωρο. Και το πότε θα παίρνει το ρεπό, πότε θα παίρνει την άδεια, πότε θα κάνει τον οικογενειακό του προγραμματισμό σαν άνθρωπο συνολικά στη ζωή του, θα είναι ευκαιρία του εργοδότη για το πότε θα του το δώσει. Ωραία. Η προστασία των εργαζομένων πρέπει να κατοχυρώνεται, και αυτό που πρέπει είναι πραγματικά τους εκπρόσωπους των εργαζομένων να απασχολεί, απέναντι στο κράτος και στην εργοδοσία. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό συνολικά όποια προστασία υπήρχε μέχρι τώρα στους εργαζόμενους, και μάλιστα βάζει το Υπουργείο Εργασίας διαιτητή
με τα μητρώα στο χέρια του να ξέρει ποιος, πού, πότε τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας. Σήμερα είναι της Νέας Δημοκρατίας, αύριο είναι κάποιο άλλο κόμματος. Τώρα φυσικά στο τέλος της ημέρας για το ζήτημα της διευθέτησης είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα, θα εμπιστευόσασταν εσάς τη ζωή σας, τη δική σας, των οικογενειών σας, να μπείτε σε ένα λεωφορείο όπου ο οδηγός είναι 60 χρονών και δουλεύει 10 ώρες. Είτε είναι αυτό με συλλογική απόφαση, είτε είναι με ατομική διαπραγμάτευση. Ναι. Υπάρχουν συνδικαλιστές οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια υπόγραψαν τέτοιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που νομιμοποίησαν επί της ουσίας τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αλλά επειδή εσείς ακόμα και αυτό δεν βρίσκεται. Εντάξει, κύριε Περάκη, εδώ παίρνουμε σε άλλες λογικές όμως. Εδώ είναι, άλλο πράγμα. Εδώ μπαίνουν και άλλοι παράγοντες. Τώρα, αν κάποιος μπορεί να ξανατιμώνει 10 ώρες, δεν είναι μόνο θέμα συνδικαλιστικού και θέμα συμφωνίας με τον εργοδότη. Όπως ένας πιλότος δεν μπορεί να είναι 24 ώρες σε ένα πιλωτήριο. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με τους κανόνες ασφάλειας που υπάρχουν. Δεν είναι μόνο εργασιακό το θέμα. Όταν γενικευτούν αυτοί οι όροι εργασίας, αυτό θα γίνει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο.